Καλησπέρα σας από το γήπεδο του Μαζαράκη. Βρισκόμαστε κοντά σας για μια αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Elite League. Οι ομάδες είναι η Στιφάδο Bulls και η Harlems, οι οποίοι με τον Γιώργο Ψεδά έχουν την πρώτη επίθεση της αναμέτρησης, στην οποία γίνεται λάθος. Και από την άλλη μεριά θα τελειώσει τη φάση. Αν είδα καλά, ο Χριστόπουλος. Τα λέμε στην επίθεση και κάνουν ξανά το λάθος. Μπαλάκια. Ο Σπυράκος, τώρα Φόντος. Μπορείτε, ο πρόβλος, ο λάθος, κλέβουν οι Harlems. Θα κερδίσει το φάουλ, όπου έχει τον Harlems. Ο Δαμίγος. Και θα γίνει και επαναφορά. Χάλμες ψάχνουν τον Μπραντίτσα, ο οποίος θα κάνει μια ωραία κίνηση, όμως θα κάνει το λάθος. Τελικά η μπάλα παραμένει στους Χάρλεμς. Με τον Μότσιο να μην κάνει καλή προσπάθεια, όμως θα παίρνει επιθετικό και να σκοράρει και να ισοφαρίζει σε 2-2. Και στην επίθεση τώρα βρίσκονται και στη Βάδο Μπούλς και είναι μόνος του ο Χριστόπουλος, ο οποίος θα τελειώσει δύο στη φάση του 4-2. Ωραίο σουτ, ωραία δημιουργία από τους στη Βάδο Μπούλς, οι οποίοι εδώ να πούμε ότι έχουν ρεκόρ. Έχουν ρεκόρ 3. Εύστοχος εδώ, με συγχωρείτε, αλλά με πλάδων οι εξελίξεις, ο Δαμίγος, εύστοχος στο δίποτε και έχουν 4-4. Λοιπόν, στη Βάδο Μπούλς έχουν καλό ρεκόρ, έχουν 5-3 και οι Harlems έχουν 2-6, άρα καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι τα πράγματα για τους Harlems. Τρίποντο, άστοχο από τον Χαλτόβιν, τον Στιφάδο Μπούλς. Και οι Harlems είναι με τον Κοψιδά από την κορυφή, από το σπιλφί. Θα χάσει όμως ένα εύκολο γαλάτι. Και τώρα η Στιφάδο είναι στον εκνηδιασμό. Και θα κερδίσουν το φάουλ. Για να φύγει στον εκμηδιασμό. Σπίτι και ευστοχή. Εντυπωσιακή εκτέλεση από τον Πρόκο. Πολύ εμπειρος παίχτης, πολύ καλός παίχτης. Και τώρα η Χάλλος είναι στην επίθεση με τον Σιάμο, ο οποίος προσπαθεί να παίξει ένα σύστημα για τον Μότσιο. Μόνο που τώρα ο Μπραντίτ, ο Δαμίγος, με συγχωρείτε, θα κάνει το ωραίο floater, 6-7. Ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε μέχρι τώρα. Αρκετά καλό παιχνίδι, αρκετά καλές επιθέσεις και των δύο ομάδων. Το ίξι όμως πήρε το επιθετικό rebound. Ο Κατής. Ο Πρόκος για 3. Αστοχή αυτή τη φορά. Rebound από τον Σιάμο. Εδώ όμως νομίζω θα γίνει ένα εύκολο λάθος για τους Harlems. Και η κατοχή περνάει ξανά για τους Στιφάδο Μπούλς. Ο Μοσιό τώρα θα πει αρκετά την μπάλα, αλλά θα παίξει ένα φιλελεύθερο με τον Κοψιδά. Τον περάσει, θα πετύχει το καλάθι. Πολύ όμορφο καλάθι, 6-9. Όμορφη ατομική ενέργεια.
Είναι το λάθος. Έχει παραλίγο να κλέψει από τον Νταντίτσα. Πάλι δυνατά το σώμα του ο Σιάμου που θα πετύχει το καλάθι στο 9. Παραλίγο δεν να κάνει τον goal foul επίσης τον Χάλλον και συγκεκριμένα ο Χριστόπουλος. Αυτόπλος 8-10. Και 8-11. Και κατεβάζει την μπάλα ο Σιάμος για τους Χάρλεμς. Πατάει την μπάλα ο Σιάμος, είναι στον Μπραντίτσα. Ο Δαμίγος ήταν στο τέτοιο του Μπραντίτσας και οι Χάλεμς μειώνουν ξανά σε 10-11. Ρόκο θα κερδίσει αυτή τη σειρά του το φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Για τους Ιπαδομπούλς, οι οποίοι κρατάνε ένα έστω και ισχυρό προβάδισμα. Έχουν λάθος από τους Χάρλεμς και στον συνδυασμό είναι οι Ιπαδομπούλς, σταματάει, ευστοχή ο Χριστόπουλος, 10-15. Ο Δαμίγο ψάχνουν οι Χάρλεμς, το δεξιό, το συμπέχο από την μπάλα. Ωραία πάσα από τον Δαμίγο, ωραία, εξαιρετική πάσα, 12-15, πολύ όμορφη ενέργεια. Γενικότερα παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, με ωραίες φάσεις. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι και η κορυφαία κατηγορία για το παιχνιδάκι, είναι η Elite League. Για 3 από τον Μπραντίτσα άστοχο. Και θέλουν να τρέξουν οι Σιπαδομπούλς, για να δούμε. Ωραία προσφύγηση από τον Μπρόκο. Και την μπάλα στον Κατή, ο οποίος με ένα ωραίο fadeaway σκοράρει 12-17. Λίγος, εκτελεί μόνος του, ευστοχή. 14-17, εξαιρετικό παιχνίδι από πλευράς παραγωγικότητας, πάρα πολύ ωραίο. Οσιακό. Για 3 τώρα, άστοχο, ίσως και λίγο βιαστικό από τον Παλτόγλου. Ωραίο give and go με τον Κοψιδά και τον Σιάμο. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία και αυτή. Σπάζω με τον Παλτόγλα στο Κούνε, παιχνικό rebound από τον Κατή ξανά και τελικά θα στοχίσει. 16-19. Και έχουμε και τις πρώτες
αλλαγές στο παιχνίδι μας. Μάλλον για να το πω έτσι πιο σωστά, από τον Κοψιδά, και η ασίστα νίκη στον Σπυράτο. Ωραία δουλεμένη κομπίνα από τους Χάρλεμς, 18-19. Επιθέσεις είναι πρωταγωνίστριες. Χριστόπουλος παίρνει φάουλ, και είναι σωστό το φάουλ, τους φύριξαν οι διαιτητές. Στο Χριστόπουλος και στις δύο βολές, 18-21. Ψάχνουμε τον Κοψιδά εδώ, οι Χάρλεμς. Και θα κερδίσει το φάουλ. Συνεχίζεται η επίθεση για τους Χάρλεμς με τον Δαμίγο. Επειδή δεν θα κάνει το λάθος, ο Σπυράτος, ο Σιδάς, ωραία προσποίηση. Λίγο θα πατούει και η επίθεση για τους Χάρλεμς. Όμως είναι εύστοχη αυτή η επίθεση. Κάπως ο Αγγελόπουλος θα ευστοχίσει στο τριομπόδον πριν την κόρνα, 21-21. Να, μια σκοτωμένη επίθεση πώς οδηγείται σε σου τριών πόντων, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ και γι' αυτό μας αρέσει. Πάλι που κερδίζει ο Ρωμοσιός, ο οποίος θα πάει στις βολές, ήταν πάρα στην προσπάθεια. Ή ο Χατζής, νομίζω, όχι ο Ρωμοσιός ήταν, δικό μου το λάθος, ο Ρωμοσιός είναι, ο οποίος έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Ο Ρωμοσιός. Οι Χάρλεμς είναι τώρα στην επίθεση, οι οποίοι θα κάνουν το λάθος, όχι, σώζει την κατοχή. Σκιάμεσα στην κατοχή. Ο Δαμίγος, ο Διατρής, μέσα από τον Δαμίγο, ο οποίος είναι εξαιρετικός από το διάστημα, 24-23. Κονσέρτο για πολυβόλα είναι το παιχνίδι μας, η πρώτη περίοδο, εξαιρετικό παιχνίδι. Θα παίξει ένα φεντενός, όχι, το στάρι από την κορυφή, άστοχος, rebound από τον Κοψιδά. Και λογικά θα έχουμε την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. Για να δούμε τι θα σκαρφιστούν οι Χάρλεμς. Θα γίνει το λάθος, θα γίνει τελικά το λάθος. Στη Φάδο Μπούλ στο σουτ για 3, απεπάζε που λένε, αστοχούνε. Και συγκεκριμένα στόχησε ο Παλτόγλου. Αυτά έγιναν στην πρώτη περίοδο, 24-23. Εξαιρετικό παιχνίδι. Για να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Επιστρέψαμε λοιπόν στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης για την δεύτερη περίοδο. Το σκορ είναι 24-23. Για τους Χάρλεμς. Για να δούμε όμως αν θα αντέξουν. Εδώ αστόχησαν οι Στιφάνο Μπούλς το πρώτο σουτ της δεύτερης περίοδου.
δεύτερο στο σπηρά του για 3, άστοχο. Ριμπάντο πήραν όμως οι Χάλεμς ξανά. Σιδάς, θα παίξει. Εντυπωσιακό καλάθι. Παρότι δεν του έδωσαν το βάλει διαιτές, ο Σιδάς κατάφερε να σκοράρει. 26-23 το σκορ. Λέμε ότι από πλευράς παραγωγικότητας είναι εξαιρετικό το παιχνίδι. Ρωμοσιός τώρα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός για την ατομική του ικανότητα. Δεν κερδίζει το φάουλ εδώ, νομίζω ότι ήταν καθαρή η άμυνα. Τώρα βιάστηκε εδώ νομίζω λίγο ο Σιάμος, όμως η κατοχή παραμένει για τους Χάρλεμς. Είναι σε πολύ καλή βραδιά ο Γιώργος Κοψιδάς. Εξαιρετικός, δεν έχει αντίπαλο μέχρι τώρα. 28-23 για τους Χάρλεμς. Ο Πολίτης με τον Ρωμοσιό. Ξανά ο Πολίτης για 3. Μέσα από τον Πολίτη. 28-26. Εξαιρετικό ξαναλέω το παιχνίδι. Πολύ εντυπωσιακό από πλευράς θεάματος. Πασά, πάνω στο Κοψιδά και ο Χριστόπουλος θα κερδίσει το φάουλ, θα κερδίσει και δύο βολές. Χριστόπουλος ευστοχή στην πρώτη βολή. Ξανά, ευνηδιασμός για τους Στιφάδο. Αστοχή όμως ο Ρωμοσιός με την πρώτη, με την δεύτερη όμως θα πετύχει το καλάθι. 28-30. Γρήγορα άλλαξε η κατοχή. Λάθος εδώ από τον Κοψιδά, ο οποίος εικάζω πως ίσως να βγει και αλλαγή. Στιφάδο, Ρωμοσιούς για 3. Άστοχος, γρήγορη επίθεση από τους Χάλεμς. Ωραία προσπάθεια, στοχούν όμως ξανά οι Χάρλεμς με τον Μότσιο, τρέχουν στη Φάδο. Ευνηδιασμός, 28-32. Έχει ανοίξει ο ρυθμός της αναμέτρησης. Εδώ ξανά οι Χάρλεμς. Στόπουλος τρέχει. Ρωμοσιός. Lay up. 28-34 και είναι πολύ λογικό τώρα να θέλουν time out οι Χάρλεμς, καθώς βλέπουν ότι η διαφορά πάει να ξεφύγει στο σκορ. Λογικό είναι. Time out και σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας. Ολοκληρώθηκε εδώ το time out με τους Στιφάδο Μπούλς να έχουν κάνει μια πολύ καλή κίνηση στην δεύτερη περίοδο. Θυμίζω ότι το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν 24-23. Και τώρα βλέπετε στα 3,5 λεπτά που έχουν παιχτεί έχει γίνει ένα ρεκόρ, ένα σερί μάλλον για τους Στιφάδο Μπούλς, το οποίο είναι στο 11-4. Έξω και ότι έχουν πάρει μια καλή διαφορά. Χάρλεμ σας το έχουν ξανά στην επίθεση.
Σπυράτος νομίζω έκανε το στο φουτ, αν είδα καλά. Παλτόγλου, reverse, δυσκολή κίνηση. Νομίζω ο Αγγελόπουλος έκανε foul, κράτησε το Ρωμοσιό. Κάποιες παρεκτροπές ανάμεσα στους παίχτες, λεκτικές, ο Πρόκος όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και με άλλο ένα τίποτα θα κάνει το 28-37, άλλο ένα και μεγαλώνει το σερί των Στιβάδο Μπούλς. Νομίζω σε κάποια φάση ο Ψιδάς θα επιστρέψει στο παιχνίδι, καθώς Χάλεμς έχουν χάσει πολύ από τη δυναμική τους όταν βγήκε ο Κοψιδάς. Άλλος ένας ευνηδιασμός από τον Χριστόπουλο, 28-39. Το 4-16 το σερί των Χάρλεμς. Πειράτος, ήταν τον Αγγελόπουλο, ο Μότσιος. Εστοχή, επιτέλους καλάθι για τους Χάρλεμς. Τέρα 39, όμως το momentum είναι για τους Στιφανοπούλους. Φαίνεται έτσι πιο αθλητική ομάδα, η οποία ψάχνει κατευθείαν τον εφηδιασμό. Σούτ από τον Παλτόγλου μέσα. Εξαιρετική εκτέλεση. 30-42. Είναι εντυπωσιακή η παραγωγικότητα των Στιφανοπούλους και σε αυτό το δεκάλεπτο. Οι Χάλεμς είναι φανερό ότι έχουν πέσει. Κάνουν άλλο ένα λάθος. Εδώ με τον Σπυράτο, ο Χριστόπουλος θα αποφύγει τα βήματα. Παλτόγλου, ξανά για τρεις, αυτή τη φορά στοχή, Μότσιο στο rebound. Σπυράτος, ψάχνει τον Αγγελόπουλο, τελειώνει γρήγορα τη φάση, 32-42. Πρόκος, Ρωμοσιός για τρεις. Στοχή, κατάλαβε ότι ήταν κακό το σουτ. Όμως δεν μπόρεσε να πάρει το rebound. Ο Φόντος, τον Σπυράτο. Αγγελόπουλος, θα παίξουν πλέον τον Παλτόγλου, όχι. Ο Μότσιος από την κορυφή. Σταματάει. Κακή ενέργεια. Χριστόπουλος πράγει πάλι τον εφηδιασμό. Όμως σταματάει, Ρωμοσιός. Πάρει το σκλήνο ο Ρωμοσιός, ωραία πάσα. Είναι όμως άτυχος εδώ ο πολίτης. Μπάλα δεν του κάνει το χαδίρι με το ταμπλό. Ωραία πάσα από τον Σπυράτο. Κάνει λάθος όμως, κάνει λάθος η Χάρλεμς και ο Χριστόπουλος δεν τα συγχωρεί αυτά. Πρώτος στον εφηδιασμό, 32-44. Με δυναμικό πάτημα θα κερδίσει τους αντιπάλους του. Παλτόγλου περιμένει νομίζω και τους παίκτες του. Ο Πρόκος. Σουτάρει για τρεις. Ξανά εύστοχος. Εντυπωσιακή από την περίμετρο των 6.75 η Στιφάδο Μπούλς. Τα 4-47 με 2 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Γελόπουλος, Μότσιος για 3, μέσα απαντάει κατευθείαν στο τρίποντο του παλτό του Πρόκου. Με συγχωρείτε, 37-47. Ο Παλτόγλου
παίξει, θα πάρει το φάουλ. Λογικό το φάουλ και νομίζω πρέπει να κάνουν και λίγα περισσότερα φάουλ και οι δύο ομάδες. Ξανά στο τριών πόντων, αυτή τη φορά είναι αστοχό. Είναι λάθος από τους Χάρλεμς, έγινε λάθος. Παλτόγλου, θα τελειώσει τη φάση, όχι. Θα τελειώσει, αλλά δεν θα είναι εύστοχη η προσπάθειά του. Πολύ κακή πάσα από τον Μότσιο, πάρα πολύ κακή ενέργεια. Και εδώ ο Παλτόγλου εύκολα αυτή τη φορά θα κάνει το lay-up. Και θα έχουμε ξανά time-out με σκοπό να πάρουν και λίγες ανάσες υπέρ των δύο ομάδων. 37-49 με ένα λεπτό για τη λήξη της, του ημιχρόνου. Μπορούν οι Χάλεμ σε αυτό το λεπτό λίγο να μειώσουν κάπως τη διαφορά και να πάνε με καλύτερη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο Κοψιδάς μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα κάνει 39-49. Προμοσιός. Τόγλου για 3. Πάρει το φάουλ από τον Σπυράτο από τη Δα ή από τον Δαμίγο. Από τον Δαμίγο νομίζω πήρε το φάουλ. Όχι. Από τον Σιάμο, με συγχωρείτε, τώρα είναι καλά. Από τον Σιάμο έγινε το φάουλ πάνω στον Παλτόγλου, ο οποίος θα εκτελέσει 3 βολές. Τρεις βολές για τον Παλτόγλου, 39-50 και λογικά θα έχουμε εδώ την τελευταία επίθεση για το πρώτο ημίχρονο. Θα περάσει, πολύ όμορφη ενέργεια από τον Δαμίγο. Time out. Τώρα έγινε έτσι μια ασυνεννοησία μεταξύ γραμματείας και διατητών. Όμως οι Στιφάδο ζήτησαν time out για αυτά τα τελευταία περίπου 8 ή 9 δευτερόλεπτα και να εκτελέσουν την τελευταία τους επίθεση. Για να δούμε την τελευταία επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο για τους Στιφάδο Bulls. Ο Χριστόπουλος ζυγεί τις επιλογές του. Μότσιος για 3.
Αυτό ήταν κακή, κακό σουτ, δεν είχε και πολύ χρόνο. Δεν ήταν ο Μότσης, με συγχωρείτε, ήταν ο Πολίτης που έκανε το τρίποντο, εγώ μπερδεύτηκα. 41-50, εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο παρακολουθήσαμε και από τις δύο ομάδες. Η Φάδο Μπούλς ήταν η καλύτερη στη δεύτερη περίοδο και έτσι έχουν αυτό το προβάδισμα του συνενέα, όμως έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στους Harlem's και τους Stifado Bulls. 41-50 το σκορ μας. Για να δούμε τι απάντηση θα έχουν οι Harlem's στην πολύ καλή ομάδα των Stifado. Ο Σιάμος είναι στην το κατέβασμα της μπάλας. Σιάμος θα κερδίσει εδώ το φάουλ, νομίζω από τον πολίτη. Φαντάζομαι ότι θα πάρουν περισσότερα φάουλ πλέον και οι δύο ομάδες. Εξαιρετικό το κόψιμο του Κατή πάνω στον Μότσιο. Αμίγο, σουτ, άστοχο, την μπάλα από τον πολίτη. Σούσον εθνιδιασμό από τον Παλτόγλου, εξαιρετικό σουτέρ. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στους αντιπάλους του. Yeah. 41-53 το σκορ. Ωραίο καλάθι από τον Γιώργο Ψηδά, εξαιρετική ενέργεια. Σίγουρα μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια, όμως η τέχνη του μπάσκετ δεν ξεχνιέται. Χριστόπουλος ψάχνει τον Κατή εδώ για να τον προστάρει. Τελειώνει τη φάση ο Κατής. Το αμίγο της αντίπαλος εκμεταλλεύει και το mismatch. Σκιάμος, Μότσιος. Προμοσιός, παραλίγο να πετύχει τον φάουλ. Θα έχει όμως το δικαίωμα για δύο βολές. Κώστας Δρομοσιός. Εύστοχος στη δεύτερη, 43-56. Σιάμος ψάχνει παίχτη, βρίσκει ο Μότσιο, Δαμίγος. Ωραία κίνηση, ωραίο αριστερό lay-up από τον κεντρικό διάδρομο, 45-56. Πολίτης, Παλτόγλου. Δοκιμάζει ξανά για τρεις, άστοχος. Θα χρησιμοποιήσω τον ευθυνδιασμό η Harlem και το καταφέρνουμε με τον Μπουσιάμο, ωραία κίνηση, 47-56. Να που και οι Harlem μπορούν να τρέξουν. Παλτόγλου ήταν μόνος του, δεν ξέρω γιατί δεν έκανε εκεί το σουτ. Κλείστηκε από το καλάθι, έκανε το λάθος. Να μία άμυνα που βγάζουν οι Harlem. Thank you.
τρομπείς μόνος του γιατρής, αστοχός. Ο πρώτος που μόλις μπήκε ξανά στο παιχνίδι, ευστοχή. Πολύ όμορφη εκτέλεση. Πρόκος και Παλτόγλου είναι σε σημασμένη η σουτέρ. 47-59, δεν ξέρεις από ποιο να φυλαχτείς. Ο Μότσος εδώ αστοχή. Άλλο νομίζω έγινε πάνω στο Σιάμο νέο. Και έχει και δικαίωμα για δύο βολές. Τρέχουν οι Στιφάδο Μπούλς. Κάνει εδώ ο Ρώμος και όσο είναι πολύ εύκολο lay-up. Κακή πάσα τους Χάρλεμς και συγκεκριμένα από τον Μωυσίδη στον Φιγά. Έκλειψαν οι Στιφάδο. Ρόκος ξανά για τρεις. Είναι πολύ κακό σουτ. Το ψηλός εδώ τελειώνει την άσχημη προσπάθεια από τον Μότσιο. 50-59. Κάνει μπάλα το χατήρι. 50-61. Να παραμένει με 5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον πολίτη. Πολύ όμορφο καλάθι. 50-64. Εξαιρετική εκτέλεση. Step back τρίποντο. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Λάθος εδώ από τους Χάρλεμς. Ξανά η Στιφάδο στην επίδεση. Πολύ τσακάνε ένα πολύ κακό σουτ. Ο Ισίδης από το ύψος των βολών, ευστοχή. Ωραία εκτέλεση, καλό διάβασμα. Πέντα 2-64. Κάτι κάνει θεωρητικά ένα εύκολο καλάθι. Στους διατρείς άστοχο από τον Δαμίγο, ο οποίος όμως θα κλέψει. Θα κλέψει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ.
Μπραντίτσας για 3. Δεν έχει βρει ρυθμό ο Μπραντίτσας σε καμία περίπτωση. Αλτόγλου νομίζω να κερδίσει το φάουλ. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Η φάντα είναι στην επίθεση. Παντόγλου κερδίζει το φάουλ. Παλτόγλου στην πρώτη βολή. Παραμένει το 52-64. Στόχος και δεύτερος 52-65. Αλλά ήταν τρεις ήταν οι βολές του. Πάνω στον Μπραντίτσα από τον Χριστόπουλο, όπως λένε οι διαιτητές. Και επειδή συμπληρώσαν και τα 5 ομαδικά για τους Στίφανο Μπουλς, θα έχουμε βολές. Έστω όμως ο κ. Αγγελόπουλος στην πρώτη βολή. Τρία λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Φάουλ, ξανά βολές. Αχρίαστο φάουλ εδώ από τον Σπυράτο. Αρκετές χαμένες βολές για τους Στιφάδο και έτσι η διαφορά μένει στους 12 πόντους για τους Χάρλεμς και εδώ ο Αγγελόπουλος με μία δόση τύχης, με μικρή δόση τύχης, κάνει το 56-66 στο μείον 10 οι Χάρλεμς, για να δούμε αν έχουν ψυχολογία για να ξαναμπούν στο παιχνίδι πιο δυνατά και πολύ χρόνο ακόμα το μάτς. Πήρε το επιθετικό, Πρόκος, Παλτόγλου. Στα δεύτερα για την επίθεση των Στίφανο Μπουλς. Νομίζω ο Χριστόπουλος πάτησε τη γραμμή, ναι. Μοησίδης, Μπραντίτσας, Κοψιδάς, σουτάρει για 3, στόχος. Μια μορφή πίεσης για τους Χάρλεμς, όμως στη Φαδό ανταπεξήλθαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ωραία γύρισε με τη reverse και εκτέλεσε 56-68.
ουσιαστικά με υποψία βημάτων, αστόχησε και η Στιφάδο θα με επιθετικό φάουλ όπως φυρίζει ο διαιτητής. Τρία δεύτερα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 56-68 το σκορ. Ο Ισιάδης για τρεις. Τεχνική ποινή καθώς το τρίποδο του Μωυσίδη. Τεχνική ποινή όπως είπαμε καθώς το τρίποδο του Μωυσίδη ακούστηκε παλαμάκι από τον Πρόκο. Και αυτό τιμωρείται με τεχνική ποινή. Τελευταίες στιγμές το τρίτο δεκάλεπτο. Λογικά μία επίθεση για κάθε ομάδα θα έχει το μενού. Ή μάλλον όχι. Κακό φάλ αυτό πάνω στον Παλτόγλου. Δεν καταλαβαίνω εδώ γιατί έδωσαν βολές στους Στιφάδοπουλς Χάρλεμς. Όμως οι Στιφάδοπουλοι συνεχίζουν να είναι άστοχοι από τις βολές και για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν αυτό οι Χάρλεμς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν με μονοψήφια διαφορά την περίοδο. Ο Σπυράτος, εύστοχος. ...59-68. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Στιφάδο για να δούμε τι θα σκεφτεί ο Πρόκος. Για 3. Κακή επιλογή. Καθώς έχει αφήσει και 6 δευτερόλεπτα και για τους Χάρλεμς. Πολύ κακή επιλογή από τον πολύπειρο Πρόκο. Δευτερόλεπτα, 3, Σπυράτος. Άφησε και αυτός με τη σειρά του ένα δευτερόλεπτο για τους Στιφάδο Μπουλς. Δεν καταλαβαίνω γιατί βιάζονται έτσι οι παίχτες. Αλλά έχουν και αρκετούς σφίγγους τώρα. Παίχτες, λογικό είναι. Δεν νομίζω να προλάβουν να κάνουν κάτι στη Στιφάδο Μπουλς σε αυτό το ένα δευτερόλεπτο. Κάτι πρόλαβαν. Αλλά δεν μετράει το τρίποντο από τον πολίτη. Από τον Παλτόγλου μάλλον, με συγχωρείτε. Δύο highlight έχουμε μέχρι τώρα. Ένα step back τρίποντο από τον πολίτη και ένα μπαζερμπίτερ από τον Παλτόγλου. Για να δούμε τι θα συμβεί και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ξεκινάει και το τέταρτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι μας και για να δούμε αν θα γίνει έτσι κάποια ανατροπή. Κάποιες Στιφάδο έχουν το πρόβλημα στο μεγαλύτερο σημείο της αναμέτρησης. Εδώ πάντως ο Κώστας ο Ρωμοσιός κάνει μία από τις γνωστές επελάσεις του.
και σκοράρει 59-70. Μωυσίδη στην κορυφή, Πραντίτσας, Αγγελόπουλος, Μωυσίδης για τρεις, χωρίς να το σκεφτεί, άστοχος, Αλτόγλου το rebound. Πολίτης, άστοχος, transition τρίποντο, με άλλο για τρίποντο στον εκμηδιασμό για τους Στιφάδο Μπούλς. Σπυράτος, αν έχει κολλήσει λίγο επειδή στον Χάρλεμ, τι θα κάνει ο Σπυράτος, Μπραντίτσας, αναγκαστεί να σουτάρει, κακή επίθεση, χωρίς βάθος, χωρίς πάσες. Εύστοχος εδώ ο Χριστόπουλος, 59-72. Ξεκάθαρα ότι έχουν καλύτερες ανάσες οι παίκτες των Στιφάδο Μπούλς. Φαίνεται αυτό και από τα τρεξίματά τους, καθώς ψάχνουμε συνέχεια το γρήγορο παιχνίδι. Αγγελόπουλος, ωραία πάσα στον Μόσιο, πάρα πολύ ωραία πάσα, ωραία δημιουργία, 61-72. Ο Μοσιός δίδυσε ξανά. Αδιαθλητικό φάουλ πάνω στον Μωυσίδη και νομίζω είναι σωστή απόφαση, πήγε πολύ άγαρμα πάνω στον Ρωμοσιό. Έστωχος ο Ρωμοσιός, 61-73. Πάλι με τον Μότσιο, θα γυρίσει, θα στοχίσει. Μπραντίτσας, επιθετικό φόλ από τον Αγγελόπουλο, το οποίο το παραδέχεται κατευθείαν. Το 1.74 για τους Στιφάδο Μπούλς, που νομίζω σιγά σιγά καθαρίζουν την υπόθεση νίκη. Όπουλος, αστοχός. Σιάμος. Δεν θα καταφέρει να περάσει την μπάσα του. Στιφάδο Μπούλς σε κατάσταση εκνηδιασμού. Πάνε ο Παλτόγλου ένα εύκολο καλάθι. Ραντίτσας μόνος του για τρεις. Άστοχος. Και ο Μότσης εδώ θα τελειώσει τη φάση μετά από επιθετικό rebound, 63-74. Τρία δευτερόλεπτα νομίζω που δεν θα τελειώσει τη φάση και ο Πολίτης. Ο Κοψιδάς στο τρίποντο, θα παίξει με τον Πολίτη, θα παίξει, καλή άμυνα.
Δρομοσίος έβαλε το τούρμπο. Πατόγλου για τον Κασί, γυρίζει μέσα. Γκολ φάουλ από τον Κατή, εξαιρετική κίνηση. Από τον Μάκη Κατή, 63-76. Έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Χάρλεμς με τον Μότσιον, θέλει να παίξει με τον Ρωμοσιό. Σουτ για τρεις, από τον Σιάμο μέσα. 66-77. Ο Σιτάς κλέβει την μπάλα, πήγε μπροστά από τον αντιπαλό του. Ο Μότσιος νομίζω κράτησε την μπάλα χωρίς προφανή σκοπό, όμως τελικά τελείωσε τη φάση. 68-77, ναι, ένα μίνι σερί 5-0 για τους Χάρλεμς που το παλεύουν, δεν θα αφήσουν τους τυφάδους να χαλαρώσουν από τώρα. Παλτόγλου για 3, άστοχος. Ένα καλά τώρα τον Χάρλεμ, σίγουρα θα κάνει το μάτς πιο ενδιαφέρον. Όμως εδώ ο πολίτης θα κλέψει την μπάλα. Ο πολίτης θα ηρεμήσει κιόλας στο παιχνίδι. Καθής, θα πάρει την μπάλα σωστά και θα τελειώσει τη φάση, 68-79. Προσποιείται. Ωραία πάσα πίσω από το κεφάλι. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο καλάθι. Σύστα από τον Σιάμο και τελείωμα από τον Ψιδά. Πόντος για τους Χάρλεμς θα μπει στη θέση του Μπραντίτσα. Και ο Χατζής ετοιμάζεται για ποιον. Για τον Παλτόγλου, ο οποίος δεν νομίζω να ξαναμπεί. Εκτός αν έχουμε έτσι συνταρακτική αναπροσία από τους Χάρλεμ. 70-79 είναι το σκορ. Βήματα νομίζω. Που στηρίχθηκε εδώ πάνω στον Ψιδά. Το 81. Σιάμος. Για να κάνει κάτι εξειδημένο, όμως θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound, θα τελειώσει τη φάση, θα κερδίσει και το foul. 72-81. Πολύ ο Σιάμος. Τώρα θα κάνουμε διαχείριση. Είναι ξεκάθαρο που θα κάνουμε διαχείριση. Εστιπάδο. 3 λεπτά έχουν μείνει. 72-81. Το match pace είναι στο ρυθμό τους. Ελέγχουν το παιχνίδι. Ρωμοσιός, goal foul. Δεν μπορεί να το μαρκάρει εκεί πέρα
κοψιδάς, είναι ξεκάθαρο αυτό. 72-83. Και time out. Ένα από τα τελευταία time out με 3 λεπτά ακριβώς για τη λήξη της αναμέτρησης. Στη Φαδομπούλς είναι εξαιρετικό, καθώς οδεύουν προς την πέμπτη τους, προς την έκτη τους, με συγχωρείτε, νίκη. 72-83 και στους Χάλεμς δεν είναι κακό το κλίμα, όμως πως και να το κάνουμε, όταν είσαι πίσω στο σκορ έχεις μια παραπάνω στα χωριά. Μοσιός κάνει το 72-84. Ο Δαμίγος βγήκε, και ο Σιάμος Κουτρουμπής μπήκε πίσω στο παιχνίδι. Λίγο έλειψε εδώ να γίνει το λάθος για τους Χάρλεμς. Δεν μπορούσαν εδώ οι Χάλεμς να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους όπως τα ήθελαν. Το 72-84 παραμένει. Προμοσιός, ξανά γκολ φάουλ. Κοψιδάς για 3. Χατζής εδώ έκανε το φάουλ. Νομίζω πάτησε. Όχι, έγινε φάουλ. Ξανά για 3, αυτή τη φορά θα εσκορχίζει ο Γιώργος Κοψιδάς, ωραία εκτέλεση, 75-87. Πολίτης εδώ νομίζω βιάστηκε, κάνε πολύ γρήγορη επίθεση και αυτός με τη σειρά του. Κοψιδάς θα παίξει ένας εντενός, ξανά για 3. Δεν του κάνει εδώ η μπάλα το χατήρι. Και ο Χριστόπουλος τελειώνει τη φάση, 75-89. Που χαλάρωσε τώρα όλοι οι παίχτες. Ωραία εκτέλεση από τον Δαμίγο, τρίποντο, 78-89. Προμοσίες.
αφιέρωσε και αυτός με τη σειρά του γιατρής, άστοχος. Κοψιδάς γιατρής. Ένα δεύτερο έμειναν για τη λήξη της αναμέτρησης, 78-89 στη Βαλαμπούλους έχουν κατακτήσει τη νίκη. Ξεκάθαρο αυτό. Χατζής χάνει την μπάλα. Και ο Δαμίγος τελειώνει και αυτή τη φάση, 80-89. Αντίστοιχα να παίξει με τον Αγγελόπουλο. Θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Τελευταία επίθεση νομίζω. Ο Κουτρουμπής δεν τελείωσε τη φάση. 80-89, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Πήγε ο Χριστόπουλος να βάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι από το κέντρο του γηπέδου, όμως δεν τα κατάφερε. 89, αυτό ήταν και το παιχνίδι των Στυπάδοπουλους με τους Χάρλεμς για το πρωτάθλημα της Ελίτ. Στυπάδοπουλους βελτίωσαν το ρεκόρ του στο 6-3, ενώ οι Χάρλεμς έπεσαν στο 2-7. Αυτά από εμάς και από το γήπεδο Μαζαράκης. Να είστε καλά και να παρακολουθείτε πάντα μπάσκετ. Γεια σας.